Ετοιμάζονται οι μελέτες για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου του Δήμου Παγκαίου μετά από παραχώρηση της διάβγειας προς τη ΔΕΙΑ Παγκαίου με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Παγκαίου, Χάρη Παπαδόπουλο, να τονίζει στο ένα channel τα εξής. Όπως γνωρίζετε όλοι, η ΔΕΙΑ Παγκαίου είναι ο νέος διαχειριστής του γεωθερμικού πεδίου του Ακροποτάμου. Προχωράμε τάχυσα για να υπογράψουμε τη σύμβαση για την αξιοποίησή του. Ετοιμάζουμε τις μελέτες. Στις 8 Δεκεμβρίου έχουμε μια ημερίδα στην Ελευθερούπολη. Το πρόγραμμα θα ρισκοποιηθεί, αλλά μάλλον θα είναι στις 6 ώρα το απόγευμα. Εκεί θα παρουσιαστούν όλες η πρόταση της ΔΕΙΑ Παγκαίου για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου. Αυτή τη στιγμή εδώ στο ξενοδοχείο το Λούσι συζητάμε με τη διαχειριστική αρχή τις λεπτομέρειες της ημερίδας. Θα έχουμε καλεσμένους από την Αθήνα και από κάποιους γενικούς γραμματείς από τα Υπουργεία. Προχωράμε να αξιοποιήσουμε το γεωθερμικό πεδίο που πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, εναλλακτική πηγή ενέργειας για χαμηλό κόστος που θα βοηθήσει τόσο τους αγρότες στον πρωτογενή τομέα όσο στις ξενοδοχειακές μονάδες μας αλλά και στην τηλεθέρμανση. Ο διαγωνισμός μπορεί να κρατήσει 1 με 2 χρόνια και η περαιτέρω αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου θα αποτελέσει μια διαδικασία που έχει μέλλον ακόμα, συνεχίζει σε δηλώσεις το κύριος Παπαδόπουλος. Είναι χρονοβόρα διαδικασία. Δεν θα ήθελα να πω τον χρόνο τον οποίο θα είμαστε έτοιμοι, αλλά πιστεύω ότι σε 1,5 με 2 χρόνια θα είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το έργο. Αξίζει να σημειωθεί πως και η ΔΕΙΑ ΝΕΣ του έδωσε στη δημοσιότητα πρόσκληση για τη δεύτερη γεώτρηση θερμικής ενέργειας στο Ερατινό.